Τώρα να δούμε γιατί έχει χτυπήσει και στην Ελλάδα κόκκινο συναγερμός. Είχαμε δύο συλλήψεις Πακιστανών, οι οποίοι έψαχναν για πιθανούς τσιχαντιστές μέσω διαδικτύου. Mm-hmm. Αυτό συνέβη σε ποια χώρα? Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που συνελήφθησαν βρίσκονταν στην Ιταλία. Δεν έψαχναν μόνο στην Ιταλία για να στρατολογήσουν πιθανούς τσιχαντιστές. Έψαχναν σε όλο το διαδίκτυο, έψαχναν και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εκεί είναι το θέμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει κόκκινο συναγερμός και στην ελληνική αστυνομία για όλους αυτούς τους τζιχαντιστές, τους φανατικούς αυτούς, τρομοκράτες. Να πούμε ότι αυτοί εδώ πέρα από το πέρυσι το φθινόπωρο είχαν αρχίσει και ψάχναν για να στρατολογήσουν άτομα. Ναι. Είχαν τις πληροφορίες της Ιταλική αστυνομία, έκανε την έρευνά της και τελικά συνελήφθησαν ο Πακιστάνος και ένας Ιταλός, ο οποίος είναι και αυτός πακιστανικής καταγωγής. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ φανατικοί, είχαν απλώσει τα δίχτυα τους σε όλο το διαδίκτυο, σε όλες τις χώρες, όπως είπαμε, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, και αυτό που κάνανε ήταν να στρατολογήσουν φανατικούς τσιχαντιστές για να κάνουν επιθέσεις. Αυτό ήταν το θέμα. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί και στη χώρα. Ποιους έχουν στρατολογήσει εδώ στην Ελλάδα, τι έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κινδυνεύουμε και εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε άπειρους πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράνομα, οι οποίοι έχουν γκετοποιήσει πολλές περιοχές της χώρας. Θα σου πω κάτι, είχα πάει πριν μερικά χρόνια κοντά στην Πάτρα, έξω από την Πάτρα, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Πηγαίνοντας, έπαθα σοκ, γιατί είδα μια περιοχή που να πουλάνε μπούργκες. Δηλαδή έλεγα, είμαι στην Ελλάδα. Έλληνας δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας. Δηλαδή όλα ήτανε, λες και βρισκόσουν σε μια χώρα. Έλαθε, σαν να ήσουν σε κράτος εν κράτη ένα πράγμα. Σε μια χώρα μουσουλμανική. Τι γίνεται εδώ? Τους ελέγχουνε, τους παρακολουθούνε οι υπηρεσίες. Τσεκάρουν υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και οι κρατικές υπηρεσίες. Ή μόνο παρακολουθούν τους υπουργούς και παρακολουθούν και τις γυναίκες, και τις γυναίκες τους και τι, πότε θα παραγοράσουν, συγγνώμη, οι σερβιέτες από το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο. Εδώ τίθονται σοβαρά θέματα εθνικής ασφάλειας.